Καλησπέρα σας κύριε Μπέο. Τι κάνετε? Καλησπέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Ναι. Απορείτε γιατί θέλω να μιλήσουν μαζί μου? Ναι, όλοι. Γιατί λέω αλήθειες. Εσύ γιατί θες να μιλήσεις μαζί μου? Για να πούμε και κανένα ψέμα. Ψέμα εγώ δεν λέω. Άμα θες να πεις ψέμα πρέπει να βρεις κάποιον άλλον. Έχετε μόνο και αρκετούς. Που έχουμε. Έρχεται αρκετούς εκεί που παραμυθιάζουν τον κόσμο. Πες, βγάλτε τους. Εμένα κακώς με πήρατε τηλέφωνο. Όχι, εγώ θέλω να μου πείτε αλήθειες. Βέβαια τώρα ναι, στο ξεκίνημα. Αυτό, μα για ποιο λόγο με πήρες αφού λες απορρίς? Εσύ γιατί με πήρες τότε? Λοιπόν, σας πήρα για να μιλήσουμε για αυτά που γίνονται το τελευταίο διάστημα. Γιατί σας πήραμε 100 φορές και δεν σας βρίσκαμε. Και τώρα που σας βρήκαμε. Εντάξει, όχι, με βρίσκατε, αλλά δεν υπήρχε λόγος να βγω. Τώρα που υπάρχει λόγος, ναι, να βγω. Αν έχετε κάποια απορία, να πω. Δεν ξέρετε, δεν είναι λόγος να κάθε μέρα να βγαίνω. Τι να κάνω? Να βγάλετε τον Κούγια που βγαίνει κάθε μέρα. Τον Κούγια, η αλήθεια είναι ότι έχω πάρα πολύ καιρό. Χρόνια να τον βγάλω τον Κούγια. Βγαίνει όμως καθημερινά αυτός. Εγώ έχω και άλλες δουλειές να κάνω στη ζωή μου. Είναι στη Β' Εθνική Λάρισα και δεν είναι τόσο πιασάρικος ο κύριος Κούγιας, γι' αυτό. Εντάξει. Ίσως. Δεν μου λέτε για τώρα, θέλω ένα γενικό σχόλιο, επειδή είστε χρόνια ο παράγοντας και τα λοιπά σε ομάδες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ένα γενικό σχόλιο αρχικά να ξεκινήσουμε έτσι για το πρωτάθλημα που τελείωσε. Πώς το έχετε στο μυαλό σας? Αποτυχημένο. Αποτυχημένο γιατί? 100-0, μια αποτυχία. Γιατί με βάση ότι προσπαθούμε, ναι, είτε ως φύλαθλοι ή παράγοντες ή θεσμικοί ή όπως θέλεις πάρτο, να υπάρξει ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ναι. Και να είναι ελκυστικό για τον κόσμο. Σκοπός μας είναι να όσο περισσότερος κόσμος πάει στο γήπεδο, τόσο πιο καλά είναι για όλους. Είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε είναι επενδυτές, είτε είναι ποδοσφαιριστές, προπονητές, αυτό είναι το θέμα, να έχει και ανταπόκριση από πλευράς κοινού. Ναι. Όταν λοιπόν σε μια χρονιά που θεωρώ χειρότερο Ολυμπιακό δεν πρόκειται να βρει κανένας. Συμφωνώ. Από τη φετινή παίρνει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός δίκαια με 19 και 20 βαθμούς, δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς είναι, διαφορά. Τότε δεν είναι μια αποτυχία, τι να πεις? Αποτυχία για τους υπόλοιπους που δεν κατάφεραν. Ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα, έτσι. Ναι. Άρα κάτι λάθος κάνανε οι υπόλοιποι, κύριε Μπέο. Ναι, δεν είναι. Να σας πω κάτι. Ένας σχεδιασμός σε μια ομάδα δεν είναι, ξέρετε, εύκολο πράγμα. Και το λάθος είναι μέσα στο σχεδιασμό και η αποτυχία. Αλλά σου δίνει την ευκαιρία. Το μόνο θετικό στην όλη υπόθεση είναι τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς και ο Παναθηναϊκός. Μια θετική νότα μετά από χρόνια. Φιγουράρει, ας πούμε, σε ότι μπορεί κάποια στιγμή, κάνοντας μια αρχή φέτος, να μπει και αυτός στο κομμάτι της διεκδίκησης του τίτλου και να είναι πιο ανταγωνιστικός μαζί με την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, κατά πόσο δεν ξέρω τι, ναι, απέναντι στον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η διαφορά. Πάντως τα play-offs που τελείωσαν εχθές, μέχρι το τέλος υπήρχε ένα ενδιαφέρον για το ποιες θέσεις θα καταλάβουν οι ομάδες. Σε ποιες για θέσεις... τη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη θέση, ναι, όχι ναι, για ναι, τον πρώτο. Ναι, όχι για τον πρώτο. Ο πρώτος είχε ξεκινήσει. Αυτό τότε γιατί, δεν κατάλαβα, εντάξει. Από τη δική σας ομάδα είστε ικανοποιημένος από τη χρονιά? Να σας πω, μια ομάδα η οποία έχει ημερομηνία έναρξης της ζωής της, θα έλεγα, στο ποδοσφαιρικό γίνεσθε της Ελλάδος, ναι, που είναι 5 χρόνια αυτά, ναι, θεωρώ ότι αυτά τα βήματα που έχει κάνει είναι πολύ εντυπωσιακά, και πολύ περισσότερο εντυπωσιακό είναι το ποδόσφαιρο που παίζει. Δηλαδή δεν είμαστε με τη μία έξω η μπάλα, υπάρχει μία αρχή και τέλος. Βέβαια όλα αυτά έρχονται γιατί δεν υπάρχει άγχος στην ομάδα του Βόλου. Εντάξει, θέλουμε να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο, όσο πιο ψηλά μπορούμε να πάμε, και από εκεί και πέρα ό,τι προκύψει. Δηλαδή δεν είναι ο αυτός σκοπός μας να είναι αυτό καταστροφικό το ποδόσφαιρο που παίζει η ομάδα και να μείνει στην ΑΕθνική, όχι. Αλλά... Γι' αυτό βλέπετε ότι... Και πολλά γκολ τρώει και βάζει, και δεν ξέρω πόσες ομάδες επαρχιακές έχουν βγάλει πρώτο σκόρερ όπως ο Βόλος. Αυτόν τον παιχταρά, αυτόν που τον βρήκατε, τον Φανφέρ, τον Σεντερφόρ. Δεν είναι μόνο. Πολύ ωραίος παίκτης, πολύ ωραίος παίκτης. Ο πιο μεγάλος παιχταράς είναι, κατά την άποψή μου, ο Παόλο Φερνάντες, 23 χρόνια παιδί. Ναι, δεν διαφωνώ, αλλά επειδή μιλήσαμε για το φόρ και τα γκολ. Πολύ ωραίες, ναι, παίκτες, κύριε Μπέο. Εντάξει, υπάρχει μια συνεργασία, υπάρχουν συνεργάτες δίπλα μου που κάνουμε μια πολύ καλή δουλειά και προσεκτική, και από κοινού επιλέγουμε. Και μην νομίζετε και εμείς δεν κάνουμε λάθη. Βέβαια, εμείς ως μικρή ομάδα δεν φαίνονται τόσο πολύ, γιατί
δεν είναι και οι στόχοι μας ο πρωταθλητισμός, εντάξει, ο στόχος μας. Έτσι ακριβώς. Μίλησα πριν από εσάς, μιλούσαμε μάλλον πριν από εσάς με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας και τον ρώτησα στο τέλος αν υπάρχει κάποια, της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας εννοώ, αν υπάρχει κάποια καταγγελία εκεί στην Ομοσπονδία και μου είπε όχι. Κάτι διαβάσαμε, λέει, δεν υπάρχει τίποτα. Κάνατε μια καταγγελία εσείς. Τι είδους καταγγελία είναι αυτή? Εμείς έχουμε κάνει μια καταγγελία, ναι, η οποία έχει κοινοποιηθεί στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, στο Γενικό Γραμματέα και στη Super League. Πότε την κάνατε? Αλλά μέχρι εκεί, έτσι. Πότε την κάνατε, πρόεδρε? Δεν υπάρχει συνέχεια. Τη Δευτέρα. Μα πρόεδρε, σήμερα στις 11 η ώρα το πρωί υπάρχει αποδεικτικό ότι την έχουν παραλάβει. Τώρα εντάξει. Σήμερα μπορεί να μην ήταν ενημερωμένος ο κύριος πρόεδρος. Εντάξει. Τρεις μέρες μετά. Τι τρεις μέρες μετά? Τη Δευτέρα την κάνατε, Τετάρτη είναι σήμερα. Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω γιατί, πώς, πάντως η Super League την έχει παραλάβει. Άρα λοιπόν αφού την παρέλαβε η Super League, είναι δυνατόν η ΕΠΟ να μην έχει παραλάβει? Αλλά μέχρι εκεί, έτσι. Τι γιατί ακούγονται και πολλά. Δεν τίθεται θέμα να κάνει ένσταση ο Βόλος και αυτά δεν μας αφορά. Ούτε κυνηγάμε κάποια ομάδα. Ναι, τι είναι αυτή? Ενημερωτικά όμως ενημερώσαμε την ΕΠΟ ότι αυτό το πανηγύρι πρέπει να σταματήσει. Και εμείς θα ζητήσουμε από τη FIFA το τμήμα διοδότησης να το αναλάβει όπως και σε άλλες χώρες, τριτογενείς χώρες, τριτοκοσμικές, το έχει πάρει η FIFA. Γιατί στις τριτοκοσμικές χώρες, που πολύ κοντά είναι και η Ελλάδα, ισχύουν άλλα δεδομένα. Δεν υπάρχει αξιοκρατία να μπαίνουν ας πούμε 10 ώρες ή 20 ώρες και να λένε αυτή είναι άμα θέλετε παίζετε. Α, για άλλους είναι 20 ώρες, για άλλους είναι 15, για άλλους είναι άλλα δεδομένα. Ναι, αυτό διαφωνώ. Πρέπει να σταματήσει. Δεν διαφωνώ. Και δικαίωμα στον ήλιο και στο όνειρο να έχουν όλες οι ομάδες που συμμετέχουν. Αυτό είναι το σωστό. Είπατε ότι κάναμε μια καταγγελία μέχρι εκεί. Άλλες φήμες δεν κάνει. Δεν κάνει δηλαδή ένσταση ο Μπέος κατά κάποιες ομάδες ή ο Βόλος. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μπαίνουμε σε, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι τα πρωταθλήματα, η κατάταξη, η UEFA, το κύπελο, γενικά οι βαθμοί κερδίζονται στον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Αλλά υπάρχει όμως και ένα άλλο δεύτερο σκέλος όπου δεν υπάρχει, υπάρχει και ο αθέμητος ανταγωνισμός. Και σε αυτό το κομμάτι λοιπόν εμείς έχουμε τις ενστάσεις μας, εάν και εφόσον αυτά που έχουμε πληροφορηθεί είναι, ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Αυτή είναι η ουσία. Κάνατε μια καταγγελία. Δεν θέλουμε να στραφούμε δηλαδή κατά τη ΣΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, του Αστέρα Τρίπολης, του Άρη, οποιοδήποτε. Κάναμε μια καταγγελία. Τώρα, αυτοί που έχουν το καρπούζι και το μαχαίρι και που έχουν θεσμικούς ρόλους, εάν τους ενδιαφέρει να φτιάξουν ένα έργο, να δημιουργήσουν μια προϋπόθεση και δεν τους ενδιαφέρει να είναι γλάστρες ή μαριονέτες ή Φιλιππινέζες, ας λάβουν τα μέτρα τους. Από χθες το βράδυ πάντως υπάρχει μια φημολογία και εσείς αποφύγετε να το πείτε. Γιατί λέτε κάναμε μια καταγγελία. Προφανώς είναι κατά κάποιας ομάδος. Δεν είναι έτσι μια καταγγελία γενικότερα για το είναι σύστημα. Είναι μια καταγγελία κατά της Επιτροπής Αδειοδότησης. Ναι, ότι δεν τήρησε τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι διατάξεις και οι νόμοι. Για όλες τις ομάδες. Αυτό είναι. Τώρα από εκεί και πέρα. Για όλες τις ομάδες. Εμείς δεν στρεφόμαστε κατά κάποιας ομάδος. Στρεφόμαστε κατά της Επιτροπής. Εάν λοιπόν αυτές οι πληροφορίες που προήλθαν σε εμάς είναι αληθινές, στέκουνε, είναι ντροπή για αυτή την επιτροπή. Κακώς στέκεται εκεί. Απλά τα πράγματα. Ότι γενικότερα δηλαδή με τις ομάδες υπήρχε πρόβλημα. Δεν τήρησε σωστά τη διαδικασία. Όχι η για συγκεκριμένα. Και αναρωτιέμαι εγώ γιατί λοιπόν αν κάποια ομάδα έχει πρόβλημα να μην επιβληθεί αυτό το μπαν, πώς το λένε στο εξωτερικό, ή η δέσμευση απαγόρευση μεταγραφών. Και να έχει το δικαίωμα ο Βόλος να διεκδικήσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο αυτό που του αξίζει. Με αυτό το σκεπτικό το κάναμε. Και εδώ, δεν το κάναμε σε βάρος κάποιας ομάδος. Εντάξει, εγώ δεν περίμενα να αποφεύγετε να μου πείτε το όνομα της ομάδος. Εδώ στη Θεσσαλονίκη πότε στο γιατί βράδυ. Γιατί να το πω εγώ το ομάδα. Δεν, να σας πω κάτι. Γιατί να πω εγώ κάποια ομάδα ή όχι. Ας ψάξουν αυτοί αν έχει γίνει. Εγώ έκανα κατά της Επιτροπής. Και γι' αυτό στρέφομαι και κατά της FIFA να αναλάβει το τμήμα διοδότησης όπως κάνει και σε άλλες χώρες και να φύγει από την Ελλάδα που θα παίρνει κάποιος άδεια μεταξύ συγγενών και φίλων και θα ξεπερνάνε τα εμπόδια που προβλέπει ο νόμος με αυτή την έννοια. Άρα είναι παραπληροφόρηση, είναι ράδιο Αρβίλα ότι ο Μπέος το έκανε αυτό για τον Άρη. Καταρχήν νομίζω σε κάποιο site ή σε κάποια site έχει βγει και η
το εξώδικο που έχουμε στείλει την, στην Επιποδοσιακή Ομοσπονδία. Ναι. Αναφέρεται πουθενά κάποιο όνομα ομάδος? Όχι. Τότε τι σκέφτεται ο καθένας μπορεί να σκέφτεται. Άρα εσείς το διαψεύδετε αυτή την εμείς τη στο Βόλο και εγώ προσωπικά με καμία ομάδα δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είμαι αντίπαλος 90 λεπτά. Προσωπικά εγώ αυτό είναι το σκεπτικό μου και διεκδικώ τους 3 βαθμούς της ομάδος μου μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τίποτα άλλο. Άρα δεν είμαι αντίπαλος με σε αυτήν τη σεναριολογία που αναπτύχθηκε εσείς, για αυτήν μάλλον, εσείς διαψεύδετε ότι είναι για τον Άρη αυτό και καλά κάνετε. Ναι, δεν γνωρίζω καταρχήν αν ο Άρης στηρεί τις προϋποθέσεις ή όχι. Mm. Και δεν με αφορά. Όμως γνωρίζω ότι η επιτροπή συγκεκριμένη, ναι, η οποία αποτελείται από τους συνταξιούχους και είναι πολλά χρόνια εκεί, που σημαίνει αυτό ότι υπάρχουν και σχέσεις, γνωριμίες και φιλίες, παράβλεψε κάποια άθρα του νόμου για μία, δύο, τρεις ομάδες. Αυτό πληροφορήθηκα και αυτό κατήγγειλα, τίποτα παραπάνω. Επειδή η χρονιά τελείωσε, φεύγω από την υπόθεση, αφού το λέτε έτσι, το θέτετε, και εγώ ήθελα τη δική σας άποψη, την επίσημη άποψη, τοποθέτηση. Μάλλον. Αυτή είναι η θέση μου. Αυτή είναι, και αυτήν ήθελα να ακούσω, να μην λέω εγώ τα δικά μου, ας πούμε, ότι άκουσα. Όχι, τελείως, μάλλον και στο εξώδικο που έχω στείλει δεν αναγράφουμε σε όνομα, σε ομάδα. Ναι, και να λένε... Αφορά την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και τις δομές που έχει, τις επιτροπές, εάν αυτές στέκονται στο ύψος των περιστάσεων και τηρούν ίσες αποστάσεις προς όλους. Και θα σας πω, και με την ευκαιρία θα σας πω, θα το πω σε εσάς, θα το ακούσει και ο κόσμος, η παραφιλολογία αυτή αναπτύχθηκε από χθες το βράδυ στο site που δημοσίευσε την καταγγελία σας, γιατί υπήρχε φωτογραφία από το δικό σας μάτς με τον Άρη. Γι' αυτό. Α, λένε για τον Άρη το κάνω. Είμαι εγώ γι' αυτό. Όχι βέβαια, απλά το λέω τώρα για τον κόσμο. Η δημοσιογραφία ορισμένες φορές με πληροφορήσαν και εμένα και πήρα, λέω ρε παιδιά, είναι δυνατόν, ντροπή. Και ο δημοσιογράφος συνήθως όταν δουλεύει κάπου και αυτά ή όπως βάζει τους τίτλους, ναι, ο συντάκτης ή ο αρχισυντάκτης ή ο διευθυντής προσπαθεί να κάνει κάτι πιασάρικο για να τραβήξει την προσοχή και να έχει μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Ναι. Αυτό είναι το όλο ντροπή. Θέμα. Δεν είναι δικιά μου επιλογή, ούτε δουλεύω εγώ για κάποιο site. Ντροπή γιατί είπατε, ντροπή για ποιον, γιατί, δεν κατάλαβα. Αυτό για το συγκεκριμένο project που κάνανε, αν θέλετε να το πω, να φωτογραφίσουν πίσω από τη φωτογραφία μου τον Άρη, δεν είναι δικιά μου επιλογή αυτή, προς Θεού. Εννοείται ότι δεν είναι, αλλά έτσι έγινε το σκηνικό, γι' αυτό σας το λέω. Δεν ευθύνομαι εγώ γι' αυτό. Όχι βέβαια, δεν ευθύνεστε εσείς γι' αυτό, εννοείται. Δεν μου λέτε, κύριε Μπέο, αν κρατήσετε ένα μάτς αυτή τη χρονιά που πέρασε, ποιο ήταν το καλύτερο κατά την άποψή σας? Αυτό που, μου επιτρέπετε να πω την έκφραση, αυτό που γουστάρατε περισσότερο απ' όλα. Κοιτάξτε να δείτε, δύο παιχνίδια ήταν που τα χάρηκα. Καταρχήν σβήνω τα play out, έτσι, γιατί τα play out δεν είναι κριτήρια. Είναι το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι με τα 8 λεπτά καθυστέρηση. Ναι. Μέχρι να κερδίσει ο Ολυμπιακός δηλαδή. Ναι, έτσι είναι. Και με ένα φάουλ που δεν υπήρχε, δηλαδή πηδήξαν δύο παίχτες για διεκδίκηση της μπάλας και δώσανε φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Εν πάση περιπτώσει. Δεν ήταν, όντως. Τη γράφει, δεν ξεγράφει. Ναι. Το παιχνίδι με τον Άρη μέσα στο Χαριλάου, ναι, και το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό μέσα στο Πανθεσσαλικό. Αλλά το πιο εντυπωσιακό ήταν αυτό της Τούμπας στο 4-1 που έγινε 4-4 και στο 93 παραλίγο να γίνει 4-5. Ήταν παιχνίδια τα οποία και καλό ποδόσφαιρο παίξαμε, αλλά και με μεγάλους αντιπάλους σταθήκαμε. Ναι, βέβαια. Και δεν το συζητάμε, ήταν χορταστικά και ελκυστικά. Όπου με κάνατε για δευτερόλεπτα να νιώσω ότι έχω πέσει τόσο έξω σε αυτό που περίμενα να ακούσω, γιατί περίμενα να μου πείτε μόνο το 4-4 να μου πείτε, της Τούμπας. Όχι, γιατί και εκείνα, η ομάδα του μιλάω κρίνοντας, μια ομάδα όπως σας είπα, η οποία έχει 5 χρόνια ζωή, ξεκινώντας από τα αεραστεχνικά πρωταθλήματα, και αυτή τη στιγμή στέκεται με αξιώσεις και κοιτάει στα μάτια όλους τους αντιπάλους. Και σας ανέφερα λοιπόν Άρη, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ομάδες τεράστιων δυνατοτήτων με βαριά φανέλα που ο Βόλος τους κοίταξε τα μάτια, έτσι. Σίγουρα το 4-4 ήταν το πιο εντυπωσιακό, θα έλεγα, δεν το περίμενε
κανείς από τον τρόπο που εξελίχθηκε το αποτέλεσμα αυτό. Ναι, βέβαια. Ήταν για μένα το πιο δυνατό μάτς της χρονιάς αυτό. Καλά, το πιο τέτοιο θα ήταν να μπει στο 93 αυτό το γκολ, να πούμε, που λίγο ήθελε να γινόταν χαμός. Μετά, αλλά εντάξει, αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου όμως. Και μετά δεν θα σας... Θα θυμίσω ότι πριν από τον αγώνα, ναι, το δώσαμε, το φτιάξαμε, το στήσαμε, τα γνωστά. Και μετά... Όπως το Άρης Ολυμπιακός. Παίξτε άστο, δεν αλλάζει, κάντε. Λες και έπαιζε η Μπαρτσελώνα με τα τρίκαλα. 1-30 είχε πάει στις μαχητικές εταιρείες ο Άσος. 0-1, πάρ τους κάτω τέζα όλοι. Γιατί μετά δεν είπανε, το φτιάξανε, το κάνανε το ράν το 4-4. Ναι, δεν είναι έτσι ρε παιδιά τώρα, εντάξει. Το παίξανε στην άλλο παιχνίδια. Υπάρχουν παιχνίδια, εγώ θα συμφωνήσω με κάποιους, ότι υπάρχουν παιχνίδια που μια ομάδα τα βλέπει χαλαρά. Δεν πιέζεται, δεν παθιάζεται. Δεν σημαίνει όμως ότι θα χάσει. Αν δεν έχει την ικανότητα ο άλλος, τι θα κάνει, να κάτσουν να χάσουνε. Δεν σημαίνει ότι το στήθηκε. Απλά τα πράγματα. Yeah. Και εγώ πέρσι, να σας πω την αλήθεια, το είπα και δημόσια. Στο Βόλος Πανετολικός δεν με ενδιέφεραν η ομάδα μου κερδίσει ή χάσει. Λόγω της Λάρισσας. Και yeah, κέρδισε 3-1. Yeah. Δεν πήκαμε να τους πούμε καθίστε χάσετε. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Κατά, δεν είναι έτσι τα πράγματα το ποδόσφαιρο. Πώς θα πας να πεις στα ποδητήρια χάστε ή θα πεις 11 ποδοσφαιριστές. Δηλαδή δυσφημούμε ορισμένες φορές μόνοι μας και το προϊόν που εσείς ως δημοσιογράφοι είστε, οι προπονητές, οι ποδοσφαιριστές, δεν είναι έτσι. Έτσι τουλάχιστον στη Super League τα τελευταία χρόνια, αρκετά χρόνια, υπάρχει ανταγωνιστικότητα, δεν υπάρχουν ύποπτες συναλλαγές, ναι, και υπάρχει ένα ποδόσφαιρο αρκετά εξελιγμένο και ελκυστικό. Απ' την άλλη, απ' τη μία λέμε να φτιάξουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο, να το αναπτύξουμε, να το καλυτερεύσουμε, και απ' την άλλη στην πρώτη ισοπαλία ας πούμε λέμε «Α, το στήσανε, το παίξανε, εντάξει, το κάνανε, ναι, τώρα». Ναι, αλλά να πείτε στον κύκλο το δικό σας, από εκεί ξεκινάει από εκεί το πρώτο πράγμα. Εντάξει, εσείς μεταφέρετε μία, αν θέλετε, δυσπιστία που υπάρχει στο φύλαθλο κόσμο, που ευθυνόμαστε βέβαια όλοι, είτε λεγόμαστε παράγοντες, είτε δημοσιογράφοι, είτε παίχτες, αλλά εσείς μεταφέρετε αυτό το κομμάτι. Ευτυχώς... Εγώ πιστεύω ότι για να αλλάξουν αυτά τα δεδομένα στην Ελλάδα χρειάζεται χρόνος και προσπάθεια από όλους. Ευτυχώς εκείνο το μάτς δεν μπήκε το πέμπτο γκολ, αλλιώς δεν θα σας ξαναμιλούσε ο κύριος Σαββίδης. Όχι, γιατί κάνετε λάθος. Λοιπόν. Εγώ δεν έχω δώσει τέτοια δικαιώματα, να ξέρετε. Όχι, άμα κερδίζατε. Η ομάδα η δικιά μου μπαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και δίνει τον καλύτερό της σε αυτό. Ναι, επειδή έχετε καλές σχέσεις. Να σας πω και από την άλλη πλευρά, το χειρότερο παιχνίδι του Βόλου ήταν στο Παρθεσσαλικό με τον ΠΑΟΚ το 0-4. Λες και μας είχαν υπνοτήσει. δεν μπήκαμε ποτέ μέσα στο γήπεδο. Σας είχα ανάχτη γι' αυτό, για το πρώτο μάτς. Για το δεύτερο. Στο Πανθεσσαλικό. Ναι, από το πρώτο μάτς σας είχαν άχτη, αυτό λέω. Ναι, εντάξει. Άχτη. Μπάλα είναι, ποδόσφαιρο. Λοιπόν, παιδιά, θέλετε κάτι άλλο? Ναι, θέλω μία ερώτηση. Παίρνετε στο Δημαρχείο και εγώ. Ναι, θα είναι αποθέωση για το Βόλο που τον υπερλατρεύω, αλλά θα είναι η τελευταία ερώτηση. Που είστε δήμαρχος εκεί πέρα και τον έχετε κάνει μια κούκλα, πραγματικά. Και μπράβο σας. Και δεν το λέω γιατί είστε στον αέρα, γιατί έρχομαι στο Βόλο συνεχώς. Έχουμε κάνει μια τεράστια προσπάθεια και ένα έργο το οποίο αναγνωρίζεται όχι μόνο από τους πολίτες του Βόλου, αλλά από όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Ο Βόλος είναι. Τον αγαπώ τον Βόλο, τον αγαπώ. Και τον ευχαριστώ κάνει... για τα καλά σας λόγια. Για μένα, κύριε Μπέο, δήμαρχε, είναι το πιο ευλογημένο μέρος, η πιο ευλογημένη πόλη στην Ελλάδα, ο Βόλος. Έτσι, έρχεται και ο Πρωθυπουργός την Παρασκευή εδώ, οπότε ελπίζουμε να πει και τα ίδια ο Πρωθυπουργός. Έρχεται, εντάξει. Ναι. Για πέστε μου, τι ερώτηση θέλετε να μου κάνετε. Υπάρχει ακόμα το φλερτ αυτό με τον ΠΑΟΚ? Για να αναλάβετε τη νέα σεζόν. Ακούστε να δείτε κάτι. Το ακούω συνεχώς. Ακούστε να σας πω κάτι. Φλερτ λέω. Ναι, θεωρώ ότι θα ήταν πολύ άδικο για την πόλη μου, την οικογένειά μου, αλλά και τους πολίτες αυτής της πόλης, να αφήσω τη Δημαρχία και να πάω στον ΠΑΟΚ ή σε οποιαδήποτε ομάδα. Ναι. Οι σχέσεις μου με την οικογένεια Σαββίδη, που θεωρώ τον εαυτό μου φίλο, ναι, και με τον ΠΑΟΚ είναι δεδομένη. Το λέω όπου σταθώ και όπου βρεθώ. Ναι, βέβαια. Και εύχομαι κάθε επιτυχία στον ΠΑΟΚ. Όμως, και ας πιστεύω ότι θα πάρει το κύπελλο Παναθηναϊκός. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι, εννοείται. Λέω αλήθειες. Ναι. Εικόνες ποδοσφαιρικά που βλέπουμε. Εννοείται, ναι. Αυτό βλέπω. Τι να κάνω, να πω άλλα πράγματα. Όχι, αυτά βλέπω. Όχι. Ναι. Λοιπόν,
Από εκεί και πέρα την αν θέλετε την εμπιστοσύνη που μου έδειξε ο κόσμος, τιμώντας με την ψήφο του και μου δίνοντας για 9 χρόνια τα κλειδιά της πόλης, δεν μπορώ να σου προδώσω, δεν θέλω. Και μου δίνει αυτό ένα, αν θέλετε, μια ευθύνη να προσπαθήσω για ακόμη καλύτερο. Άρα λοιπόν με έχει κερδίσει η πόλη μου στο κομμάτι αυτό ως δήμαρχο και θέλω να συνεχίσω και γι' αυτό θέλω να φύγω από το ποδόσφαιρο. Θέλω να απεγκλωβιστώ, δεν με ενδιαφέρει πλέον το ποδόσφαιρο. Με ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο πώς, αν βρεθεί κάποιος, και αυτό φεύγει εξαρτάται από την κυβέρνηση, που θέλει να κάνει ομελέτα σπάζοντας αυγά. Τότε ναι, να βοηθήσω με όλες μου τις δυνάμεις. Από ποια θέση? Από όποια μου ζητηθεί. Ναι. Από όποια μου ζητηθεί. Άρα, αλλά λέτε, θα ταράξουμε τα λιμνάζοντα νερά. Ότι δεν μπορείτε δηλαδή να συνδυάσετε ΠΑΟΚ και τη Δημαρχία στο Βόλο γι' αυτό. Αλλιώς. Δεν γίνεται. Πιστέψτε με, και με το Βόλο εδώ, δύο καρπούζια που λέει παροιμία σε μια μασκάλη δεν χωράνε. Ναι. Έχω κουραστεί, έχω εξαντληθεί. Δεν μπορώ. Γι' αυτό ψάχνω να βρεθεί κάποιος, όχι ξέρετε αυτούς τους περίεργους τύπους που ασχολούνται με τα στοιχήματα και τέτοια. Μια ομάδα η οποία δεν χρωστάει ένα ευρώ. Πατάει το κουμπί και παίρνει φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα. Δεν έχει την παραμικρή προσφυγή. Έχει ένα νοικοκύρεμα. Να βρεθεί ένας νοικοκύρης να έρθει να την πάρει. Εκεί αμέσως, και δεν υπάρχει θέμα οικονομικού αν θα δώσει 10 ευρώ ή 5, να είναι νοικοκύρης. Φεύγω χτες, όχι αύριο. Ναι. Και να ασχοληθώ πλέον με την πόλη μου. Με την αυτή πόλη είναι μου, η θέση μου. Άρα τη συζήτηση. Να ακουστώ και να βρεθεί κάποιος επιχειρηματίας. Γι' αυτό σας το ρώτησα. Άρα τη συζήτηση, μιλάω για μένα προσωπικά, τη συζήτηση για πιθανότητα να έρθει στη Θεσσαλονίκη ή να αναλάβει πόστο διοικητικό ηγετικό στον ΠΑΟΚ ο Μπέος, δεν υπάρχει, την κόβω κάθε συζήτηση. Κάθε συζήτηση τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε μετά από 5 χρόνια. Όχι, για τώρα μιλάω, για τώρα, τον επόμενο μήνα. Όχι, δεν υπάρχει. Ας πούμε καταρχήν, πριν. Δεν μου έχει γίνει καμία. Καταρχήν, για να το ξεκαθαρίσουμε, δεν μου έχει γίνει καμία πρόταση. Μην αφήνετε. Καμία πρόταση, συγγνώμη. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Μην αφήνουμε να αιωρείται και να δημιουργήσουμε πρόβλημα στα διοικητικά του ΠΑΟΚ. Όχι, όχι, δεν μου έχει γίνει καμία πρόταση. Στο παρελθόν είχαν γίνει κάποιες συζητήσεις, αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι αυτό. Αλλά σας λέω, παραμένω φίλος της οικογένειας Αβίδη, φίλος της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Εύχομαι τα καλύτερα. Φιλάκια. Και η καταγγελία δεν ήταν για τον Άρη, αυτό που είπατε πριν. Ναι, για καμία ομάδα. Ήτανε για την Επιτροπή Αδειοδότησης και την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Τέλεια. Η οποία θα συνεχιστεί στη FIFA. Από εκεί και πέρα ας πάρουν τα μέτρα τους. Τέλεια. Δήμαρχε, πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, γεια σας. Να είστε καλά, να είστε καλά.